Ελέγχουμε τα βάζα μας εδώ, μην είναι σπασμένα. Κάποιοι τα απολυμμένουν στο φούρνο. Μπορούμε να τα βάλουμε για γύρω στη μισή ώρα στους 60 βαθμούς, στους 60 και παραπάνω, 100 βαθμούς, να απολυμμαθούν. Εγώ απλά τα βάζω στο πλυντήριο πιάτων. Θα βάλω τώρα, όπως βράζει αυτό, το τραβήξω λίγο, θα το βάλω καυτό με προσοχή μέσα στο βάζο μου. Όταν κρυώσουν και πάρουμε το βάζο, δεν πρέπει να είναι φουσκωμένο. Πρέπει να είναι ίσιο το καπάκι. Αν είναι φουσκωμένο, σημαίνει ότι έχει πάρει αέρα και θα μας χαλάσει. Το ανοίγουμε, πετάμε εκείνο το καπάκι, που σημαίνει ότι είναι χαλασμένο, κάτι έφτεξε, και χρησιμοποιούμε το χυμό αμέσως ή το ξαναβράζουμε και κλείνουμε με ένα άλλο καπάκι. Τώρα που τα γύρισα έτσι από την καλή, βλέπω όλα ότι είναι εντάξει. Ακούστε όμως αυτό. Αυτό δεν είναι καλό, δεν θα αντέξει. Γι' αυτό θα το ανοίξω, θα πετάξω το καπάκι, θα το ξαναβράσω λίγο και θα το ξανακάνω κονσέρβα.